Δεν είναι ευχάριστο να παρακολουθείς κάποιον να κατρακυλάει από τα ηλικιώδη τα κούνια της, οι αστράγαλοι της να είναι έτοιμοι να σπάσουν και η αυτοπεποίθησή της να πληγώνεται αποδεδειγμένα. Ενώ το σκόνταμα και η πτώση προκαλούν λύπη, υπάρχει η αίσθηση ότι αυτό είναι κάτι αναπόφευκτο. Τα παπούτσια με ψηλά τα κούνια έχουν γίνει επίκεντρο της δημιουργικότητας στη μόδα, συχνά επισκιάζοντας τις τσάντες και τα ρούχα. Παλαιότερα αγόραζα τα ψηλά τα κούνια μου μόνο από τα sex shops, επειδή δεν πουλούνταν πουθενά αλλού. Όμως τα τελευταία χρόνια το τακούνι ως μανία έχει απλωθεί παντού. Τώρα 10 πόντι είναι κάτι συνηθισμένο. Το μάτι προσαρμόζεται και με τη δύναμη των επιδείξεων μόδας και των αστέρων του Hollywood προσαρμόζεται πολύ γρήγορα. Παπούτσια που έχει βλαστήσει πάνω τους γούνα, pom-poms, μακραμέ, ροζέτες. Κρατούν πρωταγωνιστικούς ρόλους αρκετές ταινίες. Marie Antoinette, In Her Shoes και το πόστερ για το έργο Ο Διάβολος Φορούσε Πράντα. Και δεν είναι απλώς διακοσμητικά στοιχεία στην τηλεοπτική εκδοχή του Sex and the City. Αν οι τρόποι κάνουν τη γυναίκα, τα παπούτσια κάνουν τον ντύσιμο και μετά το επισκιάζουν. Τα παπούτσια είναι τόσο μέσα στη μόδα που οι σχεδιαστές συχνά δεν σκέφτονται με τι θα συνδυαστούν. Η γυναίκα που τα φοράει είναι γυμνή. Στην εποχή της εγκράτειας ίσως θα έπρεπε και τα παπούτσια να είναι πιο σοβαρά, πιο κατανοητά και πιο γνωστικά, όμως δεν γίνεται επειδή η μόδα έχει καθήκον να προσφέρει φαντασίωση. Και έτσι ερχόμαστε στην πιο σπουδαία στιγμή για το παπούτσι που είναι η άφιξη του παπουτσιού με το οποίο δεν μπορείς να περπατήσεις. Είναι η εποχή που δίνεις 1.800 δολάρια για να κάθεσαι. Ναι, αλλά τα παπούτσια έχουν γίνει κάτι περισσότερο από ένα λειτουργικό μέσο μετακίνησης. Συνδέονται με τη δύναμη, τη σεξουαλική διαθεσιμότητα, κοινωνική θέση, ευκινησία, κορμοστασιά αμαζόνας ή κάτι εύθραστο. Από τότε που οι γυναίκες συνειδητοποίησαν πως ένα τολμηρό ζευγάρι παπούτσια, ακόμα και όταν στην αρχή φαίνεται αισθητικά άσχημο, μπορεί να δώσει άλλη πνοή στο κλασικό ντύσιμο, να προσθέσει λίγο rock and roll στο παλιό απογευματινό φόρεμα ή να οδηγήσει το τζιν παντελόνι σε βραδινή έξοδο, φάνηκε ότι χαίρονται αρκετά με τη νέα τάξη πραγμάτων. Όπως κάποτε επιτυχημένα το έθεσε η Veronica Webb, μοντέλο, δίνουν θέση στα οπίστια στη βάση όπου ανήκουν. Τα ψηλά τακούνια δεν είναι αναγκαστικά, είναι αντικαταθλιπτικά. Το ζήτημα για το σχεδιαστή είναι ότι όλα δείχνουν καλύτερα και πιο δραματικά όταν είναι ψηλότερα. Είναι τρέλα πόσο υπέροχα νιώθουμε όταν είμαστε ψηλότερες, αν και πιο αδέξιες από κακή ισορροπία, με τακούνια που χτυπούν ύψη άνευ προηγούμενου στην ιστορία της μόδας, εκτός από το 16ο αιώνα στη Βενετία. Και δεν μας νοιάζει που αυτά τα πράγματα που βάζουμε στα πόδια μας μερικές φορές φαίνονται τόσο χαζά που οι άλλοι μας κοιτάζουν έντρομοι. Εμείς το απολαμβάνουμε. Ως γυναίκα με γεμάτη ντουλάπα από Louboutin, Gucci, Prada και Yves Saint Laurent πλατφόρμες, το ομολογώ, είμαι εθισμένη στο να φαίνομαι ψηλή και χρειάζομαι επιγόντως τακούνια.